Βραδιά διασκέδαση στο Βουκουρέστι μετατράπηκε σε τραγωδία. 27 νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο. Τουλάχιστον 155 τραυματίστηκαν. Περίπου 25 άνθρωποι νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με πηγές σε νοσοκομεία. Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα των τελευταίων δεκαετιών στη Ρουμανία. Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, επικράτησε πανικός. Οι νέοι έτρεξαν να φύγουν, υπήρξε συνωστισμός και κάποιοι ποδοπατήθηκαν. Υπήρχαν περίπου 20 ασθενείς στο πρώτο ασθενοφόρο. Δεν υπήρχε χώρος, αλλά προσπαθήσαμε να χωρέσουμε όσους περισσότερους μπορούσαμε. Τα αίτια της εκτεταμένης πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι προηγήθηκαν πυροτεχνήματα μέσα στο νυχτερινό κέντρο. Τρεις φίλοι μου είναι στο νοσοκομείο. Ήμουν τυχερή γιατί δεν μπορούσα να βρω κάποιον να με αντικαταστήσει στη δουλειά και δεν μπορούσα να βγω έξω. Διαφορετικά θα ήμουν εδώ, ίσως και νεκρή. Κάποια από τα θύματα υπέστησαν εγκάβματα, κάποιοι δηλητηριάστηκαν από τον καπνό και άλλοι ποδοπατήθηκαν. Στο νυχτερινό κέντρο βρίσκονταν περίπου 200 νέοι που είχαν πάει για να παρακολουθήσουν μια συναυλία του συγκροτήματος Goodbye to Gravity.